Λοιπόν, δεν βρίσκεται κανένα στο λαό μας που να έχει τη δύναμη να κάνει το καθήκον του ηρωικά. Φορά και έναν καιρό ήταν ένας βασιλέας, συνετός το όνομα, όνομα και πράγμα. Το βασίλειό του προκομμένο, νοικοκυρεμένο, ζηλευτό. Εφοβήτω των θεών, είχε αγάπη δια των λαών, τον νιώθαμε όλοι μας πατέρα. Λίγο πριν κλείσει τα μάτια του, μου εμπιστεύτηκε το μεγάλο μυστικό. Κάρβουνο αναμένο η ευθύνη μέσα μου. Θα έφερνα εις πέρα στην αποστολή. Τον συνετό τον πρώτο τον διαδέχθηκε ο γιος του. Πέρασαν χρόνια. We'll be right back.
Για πού πατριώτες? Να μας περάσει απέναντι. Μπα σε καλό σας μες στα άγρια χαράματα. Είναι ανάγκη. Δεν είναι παιχνίδι το πέρασμα. Μυστική υπηρεσία του κράτους. Παρών! Έβγα, κυρίλια μου, έβγα! Ασήκω βασιλόπουλο και ζωσε το σπαθί σου και ζωσε το σπαθάκι σου μικρό μου αέτο. Δεν πιστεύω εξοχότατε να με βρει κανένας μπελάς αφνικά. Από ποιον κουτολαγόκαρδε? Και τούτος. Πρώτη φορά το βλέπεις? Όχι, αλλά... Κιχ δεν βγάζει. Χρόνια τώρα. Δεν μιλάει ποτέ. Λαλάει, λαλάει. Λοιπόν, την αλυσίδα την πούλησα για να θρέψω το παλάτι. Γεια σου, λαγόκαρδε. Πούλα την αλυσίδα γρήγορα, για το καλό σου, και το κλειδί στη θέση του. Η Δάφνη μαλώνει με τη Μελπομένη και ο πατέρας προσπαθεί να τις χωρίσει. Καταλαβαίνεις τώρα. Και η μητέρα? Όπως πάντα, στολίζεται. Θα φύγω, Ειρηνούλα. Θα φύγω. Και πού θα πας? Εκεί που πάνε όσοι θέλουν να ζήσουν με αξιοπρέπεια. Και θα με αφήσεις? Θα σε πάρω μαζί μου. Έτσι λοιπόν, δανεικά ο αφέντης σου, θέλει δανεικά πάνω ανεξούλης μου. Δάφνη, Δάφνη, Δάφνη πικρό. Άσε με! Μελπομένος, μελπομένος, μελπομένος. Μελπομένη. Παράτα με! Υπηρέτες! Θα σας κόψω όλο το κεφάλι! Πού είναι οι μασκαλάδες οι υπηρέτες! Γιατί δεν εμφανίζεται κανείς όταν κουδουνίζω!
Αφέντη, να συγχωρήσει το δούλο σου. Τι μου κάντησες εκεί πέρα στο λαιμό σου. Πού είναι η χρυσή σου η αλυσίδα? Να, αφέντη. Να, την πούλησα. Τι έκανες, λέει? Για να δειπνήσει η αφεντιά σου εχθές. Α, συγχωρώ αυτή τη φορά. Φώναξε αμέσως τον αρχή κελάρι. Το λαιμός μου είναι κατάξερος και θέλω να το γλυκάνω με εκείνο το τοπαζί νησιώτικο κρασί που θα το ζήλευε και ο βασιλιάς ο θείος μου. Ύστερα, φώναξε αμέσως τον αρχιτραπεζέρι να στρώσει τραπεζαρία. Αφέντη, ο αρχικελάρης σου έφυγε και το κελάρι είναι άδειο. Τι? Αι, έχει? Τι είπε, μένια μου, τι φαγητό έχει? Πάψε να ακούσουμε. Αφέντη, τι προτείνεις? Όχι! Αυτό όχι! Αυτό με τίποτα! Προτείνω ό,τι άλλο θέλεις, αλλά αυτό με τίποτα! Τότε, και αφού δεν έχουν επιστρέψει οι πασπιστές που έστειλα στα γειτονικά βασίλεια εδώ και τόσες μέρες, ας κάνει τον κόπο η αφεντιά του Βασιλόπουλο να πάει για άλλη μια φορά στο βασιλιά εξάδελφό σου. Όχι! Ορκίστηκα να μην ζητιάνε ψευχά ποτέ. Ποιος είσαι εσύ, παλιόπαιδο, που κάνεις όρκους και έχεις και λόγο? Ό,τι και να είμαι, την αξιοπρέπειά μου τη θέλω. Ή μου βρίσκεις μία λύση ή σου κόβω το κεφάλι. Μια λύση, τώρα. Να πάω εγώ. Γρήγορα. Να πάω εγώ. Γρήγορα. Αν δεν πας και έρθεις ανακραμπή. Σήμερα τι αύριο. Hey! Ποιος είναι εκεί? Hey! Τι έχεις στο σακό? Τον ήχη μου! Τα έφερα, αφέντη μου, από τον άρχοντα ξάδερφό σου. Μπράβο, καλέ μου, Πανουργάκο! Θυμήσαι με αύριο να σε ανταμείψω με το αδαμαντοστόλιστο παράσημο της αχαλινότουβου αφουσιώσεως. Μα δεν έχει άλλα παράσημα. Βασιλιά μου και πατέρα μου, αυτός ο άνθρωπος λέγει ψέματα. Φυσικά και δεν πήγε στο άρχοντα ξάδερφου μας. Την τελευταία φορά που με έστειλες να πάω του ζητήσω φλουριά, δύο μέρες έκανα να πάγω και δύο να γυρίσω. Και τέσσερις! Περίμενα να το δω. Γιατί αυτός δεν δέχεται ζητιάνος. Παρά μόνο σαν το έρθει και έφυγε. Αυτός λοιπόν πότε πρόφτασε? Αλήθεια λέει. Να, αφέντη, ήτανε κάποιος. Πατέρα, τα φαγιά είναι κλεμμένα. Υποχρέωσέ μου να τα γυρίσει πίσω. Πολύ ξερέσει. Δάφνη!
Και άμεμπτε. Στρίγκλες! Τι σας έπιασε με το παιδί! Εσύ πήγες πεζός. Ο Πανουργάκος πήγε με άλογο. Μα δεν υπάρχει δρόμος. Και από τους βράχους άλογο δεν περνά. Ουφ! Με σκότισες! Πες ότι πέταξε και μην με ζαλίζεις άλλο. Ιδεμή, σε χώνω στη φυλακή και ασπανάσει και ο αυριανός βασιλιάς. Πού πάμε? Οπουδήποτε. Μόνο μακριά από εδώ. Θέλεις να ξενιδευτείς? Ναι, ναι. Να φύγω από τον καταραμένο τούτο τόπο. Και να τον ξεχάσω. Θα έρθω μαζί σου όπου και αν πας. Ειρηνούλα! Αγόρι μου! Ειρηνούλα! Αγόρι μου! Ανοίξτε μας. Δεν έχουμε πού να μείνουμε. Περάστε. Ελπίδα, Ελπίδα, ξύπνα. Έχουμε επισκέπτες. Φέρε κάτι να τους κεράσουμε. Πολύ παλιά εικόνα. Οικογενειακό κοιμήλιο. Πάτε μακριά. Ναι. Πολύ μακριά. Αλήθεια? Κρίμα. Καλημέρα. Καλημέρα. Ελπίδα να σε ρωτήσω. Γιατί η μάνα σου είπε πως είναι κρίμα να φύγω μακριά? Γιατί ο γιος του βασιλιά δεν πρέπει να αφήνει τον τόπο του. Πώς? Πού να ξέρεις? Κάποτε καθόμασταν κι εμείς στο παλάτι, μα πέρασαν χρόνια από τότε. Και γιατί φύγατε? Άσε καλύτερα. Είναι παλιά ιστορία. Όχι. Πρέπει να ξέρω. Γιατί οι άλλες παρακόρες πήραν τη θέση της μητέρας μου. Πρώτα καθίσαμε σε ένα σπιτάκι στη χώρα, μα και από εκεί μας έδιωξαν. Και στο τέλος ήρθαμε εδώ, στην άκρη του βασιλείου. Κατάλαβα. Οι γνωστές αθλειότητες. Κι έτσι ζούμε εδώ, στη μοναξιά της εξοχής. Που είναι πανέμορφα. Πόσο θα ήθελα να έμενα κι εγώ εδώ για πάντα. Εσύ δεν μπορείς. Εσύ πρέπει να μείνεις ανάμεσα στο λαό σου. Δεν ξέρεις τι είναι ο λαός μου. Το παλάτι. Διόρθωσέ τον. Πώς? Ξεκινώντας από τον εαυτό σου. Δηλαδή? Γιατί θέλησες να φύγεις από το παλάτι? Γιατί πνιγόμουν μέσα στη μιζέρια και τη μικρότητα. Που σημαίνει ότι έχεις μέσα σου κάτι ανεκτήμητο. Ότι έχεις φιλότιμο και αξιοπρέπεια. Τέλειο θεμέλιο. Πρόσασε πίστη και αγάπη και ξεκίνα. Πιάσε δουλειά στον κήπο της καρδιάς σου και καθάρισέ τον όσο καλύτερα μπορείς. Έτσι θα γεμίσεις μέσα σου φως και αυτό θα πλώνεται γύρω σου. Πλησίασε τον λαό σου, γνώρισε τον καλά. Ένας βασιλιάς δεν μπορεί να μένει κλεισμένος στο παλάτι. Ζήσε και στη φύση. Μάθε από αυτή. Θα πάω πίσω. Θα γυρίσω σε όλο το βασίλειο. Έτοιμο το πρωινό! Μπράβο. Και όταν θελήσεις, έλα πάλι να μας βρεις.
Νίκο Βασιλόπουλο και ζωσε το σπαθί σου. Διασκεδαστικό που είναι. Εσύ, Ελπίδα, ράβεις πολύ. Ράβω σαν τελειώσω τις δουλειές μου. Κάνεις κι άλλες δουλειές. Μα γιατί δεν παίρνετε το πρωινό σας? Θα κρυώσει το γάλα. Ξεχαστήκαμε με την κουβέντα, μάνα. Πάρτε, αρχοντόπουλά μου, πάρτε. Α, τι ωραίο. Υπέροχο. Να φάτε να χορτάσετε. Έχουμε άφθονο. Λοιπόν, Ελπίδα, τι άλλες δουλειές κάνεις? Κάνω όλες τις δουλειές του σπιτιού. Πλένω, σκουπίζω, συγυρίζω, σκαλίζω το περιβόλι. Οπό, εγώ δεν κάνω τίποτα και βαριέμαι φοβερά. Δεν ξέρω πώς να σκοτώσω τις ατελείωτες ώρες της ημέρας. Η ώρα, χαρά μου. Ούτως ή άλλως περνά. Αν κάνεις περιττά πράγματα, τις σκορπάς. Ενώ αν κάνεις δουλειές με σκοπό, τη μεταχειρίζεσαι. Δεν το συλλογίστηκα αυτό ποτέ. Και εμένα η ώρα μου φαίνεται ατελείωτη. Κι όμως, η κάθε ώρα είναι πολύτιμη. Με τι ασχολείσαι τώρα? Με τίποτα. Με τι μπορώ να ασχοληθώ? Ο καθένας ζει και ασχολείται με κάτι για τον εαυτό του. Κι εγώ δεν έχω ανάγκη από τίποτα. Ο λαός σου όμως έχει ανάγκη από εσένα. Δεν νομίζω. Ο καθένας φροντίζει για τον εαυτό του και... κουτσοζεί. Καλά το είπες. Κουτσοζεί. Το καταδέχεσαι όμως. Και τι να του κάνω? Αν ο καθένας φρόντιζε περισσότερο για το γενικό καλό και κοίταζε λιγότερο το άτομό του, θα έβλεπε μια μέρα πως πάλι για τον εαυτό του δούλεψε. Και αντί να κουτσοζεί, κατάφερε να καλοζεί. Δεν καταλαβαίνω. Σε σκότισα. Μα αν πας πίσω στο λαό σου και ζήσεις ανάμεσά του, όπως λέγαμε, θα με εννοήσεις τότε καλύτερα. Νικήσε το δίκιο μου! Σε παρακαλώ πολύ, ηρέμησε! Όχι, δεν ηρεμώ! Σε παρακαλώ πολύ! Πού πας! Ηρέμησε, σε παρακαλώ! Ηρέμησε! Κλείστον μέσα, είπα! Κλείστον μέσα! Άρχοντά μου! Άρχοντά μου! Μπαρμπαμίτσο! Δεν είναι εδώ, πιτσιρικό. Πού είναι? Είναι στη χώρα. Μάρτυρας στη δίκη του Σιδερά. Α, έτσι. Καλά. Δεν πειράζει. Με έστειλε ο πατέρας για να του πω κάτι. Ευχαριστώ, θείο. Τι μου καθίσατε εκεί! Δρόμο! Δεν μ' αρέσουν οι ζητιάνοι! Δεν σου ζητάμε τίποτα! Είναι δικό μου το κούτσιρο! Γκρεμιστείτε από εδώ! Είτε μη! Σας πιάνω με το ξύλο! Δεν μου λες, ξύδι κανείς! Όχι βέβαια, το ξύλο! Μπράβο, μπράβο!
είδες όμως και το καλύτερο. Πού το βρήκες? Χθες, βράδυ, στην τσέπη του σιδερά. Ήμουν εκεί την ώρα που ο Παλατιανός με την αλεσίδα τον γκρέμισε από το βουνό για να τον πάρει το σακούλι. Δε μου λες και μπράβο. Μπράβο, μπράβο. Έλα μέσα. Δε καλώς τα παιδιά μου. Εσύ είσαι ο δάσκαλος. Δυστυχώς. Τα λοιπόν, παιδιά μου. Τι ώρα θα αρχίσουν το μάθημα τα παιδιά? Δεν τους κάνω μάθημα λοιπόν. Σαν να είναι και εύκολο. Το κράτος με έκανε δάσκαλο, αλλά ξεχνά να με πληρώσει. Ξεχνά πως έχω ανάγκες κι εγώ. Ε, λοιπόν, έχουν τα καημένα τα παιδιά και δεν τα κάνω μάθημα, αλλά τα βγάζω στον κήπο. Για να σκάβουν για να βγάλω εγώ το ψωμί μου. Και ποιος σε υποχρεώνει να μείνεις δάσκαλος? Εδώ τουλάχιστον έχω σπίτι. Το σπίτι το δέχεσαι. Μα το χρέος σου δεν το κάνεις. Λοιπόν. Λοιπόν. Είσαι παιδί λοιπόν. Δεν ξέρεις τι θα πει ζωή λοιπόν. Για να κάνεις το καθήκον σου παιδί μου χρειάζεται ολική αυτοθυσία. Και δεν είναι όλοι ήρωες σε αυτόν τον κόσμο. Τέλος πάντων. Εγώ σας συμπάθησα, παιδιά μου, και θα χαιρόμουν πολύ να σας ξαναδώ. Κύριε, κύριε, θα συνεχίσουμε τη βοτανική ή θα κάνουμε γραμματική? Φύγε από εδώ! Αυτοθυσία. Το άκουσες, Ειρηνούλα? Χρειάζεται, λέει, ηρωική αυτοθυσία. Και όλοι οι άνθρωποι δεν είναι ήρωες σε αυτόν τον κόσμο. Θυμάσαι τα λόγια της ελπίδας? Πως δουλεύοντας για το γενικό καλό οφείλουμε τον εαυτό μας τελικά. Πολύ φοβάμαι πως στον τόπο μας κανένας δεν το έμαθε αυτό. Ο καθένας γυρεύει μόνο το δικό του συμφέρον. Ή τουλάχιστον τη δική του ησυχία. Γιατί το λες αυτό? Γιατί και εμείς τέτοιοι είμαστε. Ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανένας μας δεν κάναμε ποτέ τίποτα για το γενικό καλό. Ναι, Ειρηνούλα. Γι' αυτό καταστράφηκε το κράτος. Για πού με το καλό, Αρχοντόπουλά μου? Για τη χώρα. Αχ, παιδιά μου, όπου να πάτε είναι ρημαδιό. Κάποτε χαρά Θεού ήταν εδώ. Μα έφυγε τα γόρι μου. Τώρα είμαι μονάχος. Γιατί έφυγε ο γιος σου? Αν τι να κάνει εδώ. Μαζί καλλιεργούσαμε τα χωράφια και πουλούσαμε τα γεννήματα, τα γειτονικά μέρη. Μα άλλαξαν τα πράγματα. Πέθανε ο καλός ο βασιλιάς και ο γιος του κοιμάται. Γιατί λες πως κοιμάται? Δεν κοιμάται, αλλά το ίδιο κάνει. Αφού όλο χορούς και ξαφαντώματα διάταζε. Και για δουλειά δεν νοιάστηκε καθόλου. Αυτό δεν μας λέει γιατί έφυγε ο γιος σου. Πώς δεν μας λέει? Τότε στον καλό καιρό, όταν ζούσε ο γέρο συνετός, πλήρωνε το παλάτι. Και πλέρωνε καλά. Ύστερα δεν πλέρωνε, μόνο έπαιρνε. Το εμπόριο καταστράφηκε. Οι αποθήκες κρέμισαν. Φύγανε τα παλικάρια. Πολλοί πήγαν στη χώρα να γίνουν επιστήμονες. Και πεθαίνουν από την πείνα. Οι χειρότεροι μείνανε εδώ. Και τη ζωή μας κάνουν μαρτύριο. Τι σας κάνουν δηλαδή? Και τι δεν μας κάνουνε, μικρούλα μου? Ερήμωσε το χωριό. Δεν έμεινε κανένας να μας προστατεύει. Μας κλέβουν ό,τι βρίσκεται στα πυροβόλια. Και από φθόνο μας καταστρέφουν τα δέντρα και τα λαχανικά. Πώς δεν πάτε στο δικαστήριο? Γιατί τους έχουμε τους δικαστές? Οι δικαστές δεν είναι για μας. Είναι για τους πλουσίους που τους γεμίζουν τη τσέπη. Να, αφού πας στη χώρα, πήγαινε στη δίκη του σιδερά να ακούσεις δικαιοσύνη. Όλα γίνηκαν ρημαδιό, μας κλέψαν τη χαρά μας. Απ' όλα όμως πιο πικρό, ντροπιάσαν τη γενιά μας.
Ταξίκο Βασιλόπουλο και ζωσε το σπαθί σου. Το καλό, παιδιά σου, μου, το καλό. Και ζωσε το σπαθάκι σου, μικρό μου Αετόπουλο. Άξικο Βασιλόπουλο και ζωσε το σπαθί σου. Και ζωσε το σπαθάκι σου, μικρό μου Αετόπουλο. Ήταν κι άτυχος, βλέπεις. Αν έπεφτε στο καλό, το δικαστή. Αμαρτία! Αυτό είναι αμαρτία! Αμαρτία, ξαμαρτία, αυτά έχουν τα δικαστήρια. Όχι! Δεν πρέπει να έχουν αυτά τα δικαστήρια! Πού κάθεται ο δικαστής? Ξέρω εγώ, σου πάω. Έλα. Ποιος είναι? Άνοιξε. Έχω να σου πω για το σιδερά. Άνοιξε τώρα, αλλιώς πριν σηκωθεί, αλλιώς θα σου έχω κόψει το κεφάλι! Βασιλιά μου... Τι! Με κοροϊδεύετε! Δρόμο μη σας χρήσω για τους γιος φυλακή! Το καλό που σου θέλω, κύριε Λαγκάρδε, να μ' ακούσεις. Τι θέλεις? Θέλω να βγάλεις το σιδερά από τη φυλακή. Αμέσως! Καλά, καλά. Έχουμε καιρό γι' αυτό. Τώρα είναι ζεστά τα κεφτεντάκια. Θες κανένα? Δεν χωρατεύω, κύριε Λαγκάρδε. Θα βγάλεις αμέσως το σίδερο από τη φυλακή ή θα λογαριαστείς με μένα. Για να σου πω, ποιος νομίζεις ότι είσαι? Ποια νομίζεις ότι είναι αφεντιά σου που διατάσσεις? Είμαι ο γιος του βασιλιά και σε διατάζω. Αφέντη, διέταξε το δούλο σου. Να ελευθερώσεις αμέσως το σίδερο. Αμέσως, αφέντη. Και να συλλάβεις τον αρχικαγέ Ιλάριο. Αφέντη, λυπήσουμε. Μη μου ζητάς τέτοια πράγματα! Ο Πανουργάκος είναι δυνατός! Είναι κλέφτης! Μα έχει φλουριά! Πού τα βρήκε? Δεν έχει τίποτα. Έχει στα χέρια του το ταμείο του παλατιού! Δεν έχει τίποτα, σου λέω! Ό,τι θέλει κάνει! Δεν έχει τίποτα, σου λέω! Αναγκάστηκε για να θρέψει το παλάτι δύο μέρες να πουλήσει τη χρυσή του αλυσίδα. Αφέντη, λυπήσουμε! Άκουσε και λυπήσουμε! Γιατί αλήθεια κι εγώ δεν ξέρω πώς θα φερθώ. Σαν είδο σιδεράς. Και μου είπε τα παραπονά του και μου περιέγραψε τον παλατιανό, αμέσως κατάλαβα ποιος ήταν. Θέλησα να κάνω το σιδερά να σοπάσει. Από αυτός γύρευε το δίκιο του και δεν ήθελε να ησυχάσει. Καλά έκανε. Και θα ήταν ανανδρία αν σώπαινε. Εμείνησα αμέσως μυστικά του Πανουργάκου να επιστρέψει τον κλεμμένο σάκο. Αλλά αυτός ήρθε ευθύς και μου είπε πως όταν δεν κλείσω το σιδερά φυλακή, θα με καταγγείλει πως εγώ έκλεψα την αλυσίδα και θα μου κόψω το κεφάλι! Δηλαδή! Γιατί να τον ειδοποιήσεις μυστικά? Τον εφοβήθηκα! Δεν έπρεπε να φοβηθείς. Ούτε θα καταλάβαινε κανείς πως έκλεψες την αλυσίδα του, αφού ίδιος την πούλησε. Για να θρέψει το παλάτι. Δεν την πούλησε για το παλάτι. Δεν κατάλαβα. Την αλυσίδα την έδωσε σε μένα να την πουλήσω εγώ και το έκανα ένα χαρτί και την αλυσίδα την είχα ακόμα στο σπίτι μου. Και από την πώληση αυτή εσύ δεν είχες κανένα κέρδος? Κόρακας, κοράκου, μάτι δεν βγάζει! Σήκω!
Σήκω! Ελευθέρωσέ τον. Σε ποιο χρωστώ την ελευθερία μου? Η Παναγιά να σου το πληρώσει, παλικάρι μου. Αν ποτέ χρειαστείς αληθινό φίλο, θυμίσουμε. Αν δεν αλλάξεις τακτική, αν δεν αλλάξεις τακτική, φέρ' το μου πίσω! Θα σου σκίσω και το πρόσωπο! Βλαμμένη! Τι είναι? Τι έγινε? Καλώς τους! Πατέρα, θέλω να σου μιλήσω. Έμαθα κάποια πράγματα που πρέπει να ξέρεις. Ο πολύξερος! Αν είναι ευχάριστα, πες τα αμέσως. Ιδεμή, άστα για αργότερα. Βαριέμαι τις κουτούρες. Όχι, πατέρα. Ευχάριστα δεν είναι. Μα πρέπει να τα ακούσεις. Εξοχότατε! Σας ανακαλώ στην τάξη! Τι έγινε πάλι? Δεν είδες εσύ. Τίποτα δεν είδες εσύ. Μου χτύπησε το λάκι μου. Πάντα έτσι κάνει. Πανουργάκο, σε τρώει το κεφαλάκι σου. Σε συγχωρώ για τελευταία φορά. Τι θέλουν οι πανεροφορτωμένοι? Είναι οι δύο υπασπιστές που έστειλαν την προηγούμενη εβδομάδα για δανεικά στα γειτονικά βασίλεια. Αφέντη μου, συμπάθαμε. Ο άρχοντας εξάδερφός σου είναι πολύ θυμωμένος μαζί σου. Αυτό λέει είναι το τελευταίο δώρο που σου στέλνει. Γιατί λέει χτίζει καράβια και αγοράζει σπαθιά και δεν του περισσεύουν φλουριά. Πουναθάδι! Ας τολμήσει να το ξαναπεί και ρίχνω στο βασίλειό του 100.000 στρατό και κατεβάζω από το ποτάμι όλο το θεόρατο μου στόλο, έτσι που να τα χάσει από την τρομάρα του. Πανουργάκο, τι κάθεσαι, άνοιξε το πανέρι. Τι είναι αυτά? Αυγά, αφέντη. Το βλέπω, βλακά. Άδειασε το πανέρι και κοίταξε παρακάτω. Θα έχει κι άλλα πράγματα. Κανένα θησαυρό κρυμμένο? Πατέρα! Εσύ εκεί! Τι έφερες? Φέρε το τραπέζι.
Διάβασέ το. Πολυτρανότατε βασιλιά και ανεψιέ, με χαρά μεγάλη έμαθα τα νέα σου και πως δεν πάνε τα πράγματα πρίμα στο βασιλείο σου. Και έτσι μου δίνεται και εμένα η ευκαιρία να σου φανώ χρήσιμος και να σου στείλω ένα δώρο. Σκέφτηκα πως αν σου ξαναστείλω φλουριά, θα τα ξοδέψεις. Αν σου στείλω φαγιά, θα φαγωθούν. Λοιπόν, σου στέλνω ένα δώρο που θα σου μείνει για πάντα. Δώρο ανάλογο με την αξία σου, πολυτρανότητα βασιλιά και ανεψιέ. Δώρο τέτοιο που μόλις το δεις θα νιώσεις πόσο μεγάλη υπόλοιψη έχω για σένα και θα καταλάβεις τι σημασία έχει η ύπαρξή σου στον κόσμο. Ο Άρχοντας Θείος σου. Στον ανεψιό μου με εκτίμηση. Είσαι ευγενικός. Μόνο εσύ κατάλαβες την προσβολή που έγινε στον πατέρα σου. Ευλογημένος να είσαι. Πάρτε τα από εδώ! Πατέρα μου και βασιλιά μου, άλλαξε τη διαταγή σου. Και άφησε με απέναντίας να το βάλω εκεί που θα το βλέπουμε όλοι. Κάθε μέρα και κάθε ώρα. Ώσπου να ξεπληθεί η ντροπή μας, πατέρα! Παιδί μου, τι λες! Σε πειράζει, πατέρα. Γιατί δεν είμαστε άξιοι να επιστρέψουμε το δώρο στο δωρητή. Να το καταστρέψουμε όμως να το ξεχάσουμε. Και δεν πρέπει να το ξεχάσουμε, πατέρα. Τώρα, κύριε Πανουργάκο, έχουμε μια δουλειά να κάνουμε μαζί. Αφέντη, δεν νομίζεις πως τις δουλειές του κράτους πρέπει να τις φροντίζουμε εσύ και εγώ και όχι η αφεντιά του Βασιλόπουλο? Είναι τόσο νέος και... Πατέρα μου και βασιλιά μου, αν το εγκρίνεις θα φύγω. Μα πριν φύγω, ρώτησε τον άνθρωπο αυτόν τι έκανε τη χρυσή του αλυσίδα. Μα την πούλησε για να φέρει φαΐ. Όχι, πατέρα! Και αν πας στο σπίτι του δικαστή Λαγόκαρδου. Ψάξε εκεί.
Τι είναι, αφέντη? Έλα. Ποιος το χτύπησε? Ο κλέφτης του θησαυρού. Επιτέλους γυρίσατε. Είσαι καλά? Χθες βράδυ έρεψα τα ρούχα των αδερφών μας. Α, γιατί είσαι τόσο στεναχωρημένος? Γε μου! Γε μου, πού είσαι! Έρχομαι, πατέρα. Θα σου πω αργότερα. Μη, κυρία Βασιλοπούλα μου, δεν κάνει. Δεν είναι αυτή η δουλειά για τα χεράκια σου. Γιατί? Αυτή είναι η δουλειά του παραμάγειρα. Και πού είναι ο παραμάγειρας? Βλέπεις, αφού λοιπόν δεν το κάνει κανείς, πρέπει να το κάνω εγώ. Αφού καταδέξεις εσύ να κάνεις τέτοια δουλειά, θα την καταδεχτώ κι εγώ. Άκουσε εκεί, θα σε κατέψουνε το γλυκό μου. Γιατί, τι τους έκανε ο Λάκης μου, που αγαπάει τόσο τα παιδιά μου και όλο τον κόσμο? Να τον κρεμάσεις, βασιλιά μου, αυτόν που το έκανε. Να τον κρεμάσεις. Καλά, καλά, ησύχασε, καλή μου. Ησύχασε. Ώστε έτσι, πάει ο καημένος ο Πανουργάκος, ε. Τον έτρωγε το κεφαλάκι του. Είδες τα ρούχα μας? Όχι. Πώς όχι? Δεν είναι σαν καινούρια? Θαύμα! Έγινε θαύμα! Αλήθεια. Έγινε θαύμα. Μια παλατιανή νεραϊδούλα σας έραψε τα ρούχα. Νεραϊδούλα! Αχ, την είδες! Μήπως μου έφερε κανένα σμαραγδένιο βραχιόλι σαν τις βασίλισσες της θιάς μου? Δύσκολο πράγμα. Η Ειρηνούλα έχει δάχτυλα, μα δεν έχει φλουριά. Η Ειρηνούλα! Και τι σχέση για αυτή? Δεν σε πιστεύω. Τι? Η κόρη μου ράφτρα! Μα πού ακούστηκαν τέτοια πράγματα! Όσο και ξέμεσε, κόρη μου, Βασιλοπούλα! Ειρηνούλα η μοδιστρούλα! Ειρηνούλα η μοδιστρούλα! Άκουλα! Άκουλα πράγματα! Εγώ πια δεν μπορώ να σχετίζομαι μαζί της, ύστερα από αυτά τα πράγματα. Μην είσαι ποτέ, απέναντίας καλοπιανέτην και να μας γράφει και το διαφορέματα. Δεν φταίει το καημένο το κορίτσι. Είναι μερικοί άνθρωποι που γεννιούνται ταπεινοί και χυδαίοι. Ναι, λόγου χάρη σαν εσένα. Πατέρα! 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 Το βρήκα χθες το βράδυ στο σπίτι του Λαγόκαρδου. Εξεχότατε, διατρέχουμε μέγα κίνδυνο. Το Βασιλόπουλο που μοιάζει λεονταράκι και αϊτουδάκι. Ξέρει πολλά που μπορεί να μας βλάψουν. Φεύγω γλίγορα για εκεί που ξέρεις. Παίρνω μαζί μου ό,τι μπορώ. Φέρε τα υπόλοιπα. Το κλειδί στη θέση του. Μη φοβάσαι. Μάχη χωρίς στρατιώτες δεν μπορεί να γίνει. Η νίκη είναι δική μας. Φέρα γρήγορα. Ο πιστός σου Λαγόκαρδος. Τι! Πατέρα, έχουμε πόλεμο. Πού πας? Στους στρατώνες. Μα εδώ λοιπόν δεν έχουμε στρατό. Έχουμε στρατό! 100.000 στρατό και 100 καράβια! Ολοσίδερο σκεπασμένα! Περιμένουν στο ποτάμι την πρώτη μου προσταγή! Δεν έχουμε στρατό! Θα τον γκρεμάσω να τον φάνε τα όρνια! Όποιον τολμήσει να ξαναπεί τέτοια κουβέντα!
Πέταξε αμέσως τον αρχιστράτηγο! Αφέντη, δεν ξέρω ποιος είναι ο αρχιστράτηγος. Δεν ξέρεις! Φώναξε αμέσως τον Προκόπιο και σήμανε αμέσως προσκλητήριο! Ιώκο. Πού είναι οι στρατιώτες? Σύναξε τους όλους εδώ! Αμέσως! Τι είναι αυτός? Ο στρατός, αφέντη. Δεν έχω όρεξη για αστεία. Ξέρεις σε ποιον μιλάς? Στον αφέντη και βασιλιά μου. Λοιπόν, εξαφανίσου πριν θυμώσω. Σε λίγο θα βγει ο στρατός. Και κουρελιάριδες σαν και σένα δεν πρέπει να είναι στη μέση. Εγώ είμαι ο στρατός, αφέντη. Είναι τρελός ή αφθάδης? Ούτε τρελός. Ούτε αφθάδης. Είναι ο στρατός. Πού είναι η φρουρά? Πού είναι το τοπικό κοινοχωφόρι? Να η φρουρά, να και ο στρατός. Άλλο στρατιώτη δεν έχω. Ανεβείτε σαν θέλετε τους στρατώνες να δείτε λίγο ψέματα. Θυμάστε τα παλιά χρόνια αφεντάδες μου. Πέρασαν και πάνε. Τι λένε αυτοί οι δυο? Αφέντη, ό,τι σου λένε είναι αλήθεια. Ούτε στρατός, ούτε στρατηγός υπάρχει. Και τότε τι πληρώνω εγώ κάθε χρόνο? Τόσα λεφτά! Για το στρατό! Για το στόλο! Πού είναι ο στόλος? Εσύ ξέρεις πού είναι? Δεν ξέρω, αφέντη. Ποτέ μου δεν ήλθα τόσο μακριά. Βαρκάρι! Βαρκάρι, ξύπνα! Σώθηκε. Πού είναι ο στόλος και ο ναύσταθμος? Παρών! Δεν καταλαβαίνει. Άνθρωπέ μου, σε ρωτάω. Πού είναι τα καράβια και οι ναύτες? Παρών, παρών, παρών! Κατάλαβα. Εσύ δεν τρως? Δεν πεινώ. Που είναι. Νιώθεις ασφάλεια.
Πώς πάει το κεφάλι στη δειρά? Η Παναγιά να σε έχει καλά, παλικάρι μου. Δεν θα ξεχάσω ποτέ τι σου χρωστώ. Αδελφή σου είναι η παιδούλα. Ναι. Πατέρα, με ποιον μιλάς? Α, ο Σωτήρας μας. Πώς τον είπες? Ο Σωτήρας μας, καλέ πατέρα. Ωραία, ωραία. Και η αδελφούλα του. Είδες, κόρη μου, τι χαριτωμένη που είναι. Φέρε κάτι να τους κεράσουμε. Αμέσως, πατέρα. Σιδεράς είναι η τέχνη μου, παλικάρι μου. Μια φορά και έναν καιρό, παιδιά, έφτιαχνα τα σπαθιά. Τις αίτες και τους θώρακες του βασιλείου. Ο αδελφός μου δούλευε τα τόξα και τα κοντάρια. Εγώ έντυνα με σίδερο τα τρανά καράβια που γέμιζαν το ποτάμι και φοβέριζαν τη γειτονιά. Μα πέρασαν τα καλά τα χρόνια. Και από σίδερο ούτε οκά. Όλα ανάποδα, παλικάρι μου. Πολύ ωραίο. Εσύ το έφτιαξες? Ναι. Συνταγή της Μακαρίτισσας της μάνας μου. Και πρώτα, τον καιρό που παρέκανε το παλάτι σπαθιά, από πού αγόρασες το σίδερο? Δεν τα αγόραζα εγώ. Το παλάτι μου τα προμήθευε. Από πού? Αχ, παιδί μου. Από τα μεταλλεία του κράτους. Όλοι από εκεί ζούσαμε τότε. Πάνε αυτοί οι καιροί. Και γιατί να μην ξανάρθουν οι καλές μέρες? Και ποιος θα πληρώσει τους δουλευτάδες? Ο βασιλιάς μας τα πρόκοψε. Ούτε να φάει πια δεν έχει. Χαίρετε. Γεια. Βρε, καλώς τους. Περάστε, έχουμε καλή παρέα εδώ. Καθίστε. Μαρία, ψήσε καφέδες. Μάλιστα, πατέρα. Πολύ χαίρομαι που σας ξαναβλέπω. Τα συμπάθησα πολύ αυτά τα παιδιά. Εγώ να δεις. Έλα, αγόρι μου. Ρώτησε και τον πρωτομάστορ, ρε παιδό, αν θα είχε όρεξη να ξαναχτίσει καράβια. Μην κάνεις τέτοια φορατά. Δεν έχουν νοστιμάδα. Μα αν βρισκόταν κάποιος, ας πούμε ο βασιλιάς, και σου παρέγγειλε καράβια, θα τα έκανες? Ο βασιλιάς? Ας είναι καλά οι αρχικαγκελάροι, οι αρχιστράτηγοι, οι στόλαρχοι και τα συντρόφια τους. Τι φταίει και ο βασιλιάς? Σαν δεν έχει γύρω του μόνο μπερμπάντιδες και κλέφτες. Ας φρόντιζε να γνωρίσει τους υπαλλήλους του πριν τους εμπιστευτεί τα συμφέροντα του κράτους. Και αν έβγαιναν μπερμπάντιδες, ας τους τιμωρούσε. Μα πότε νοιάστηκε για τίποτα? Έπειτα μας το τρώει μας από το ψυγιά, λοιπόν. Πώς να τιμωρήσεις? Κλέφτη ή λοποδίτη ή οποιοδήποτε άλλο, λόγου σαγάλη σαν και εμένα. Το κακό με τον άνθρωπο σου λένε γιατί να κατασταθεί. Άλλοι κάνουν ξηρότερα. Και πάει λέγοντας, λοιπόν. Και μόνο οι τίμοι δεν βρίσκουν εδώ ψωμί. Γιατί τρέχουν? Κανένας καυγάς θα γίνεται πάλι. Γίνονται πολλοί καυγάδες. Μα από πού μας κατέβηκες εσύ? Δεν ζεις εδώ? Κάθε μέρα γίνονται φασαρίες στη χώρα και στα χωριά. Και να ήταν μόνο αυτό. Φόνοι, αυτοκτονίες. Άστο, αγόρι μου. Πονάει πολύ. Αφέντη! 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 Σε έψαχνα παντού. Ο βασιλιάς τα έχασε και σε ζητάει αμέσως. Έφτασαν κακές ειδήσεις στο παλάτι. Ο θείος βασιλιάς. Αφέντη! Ποιος είσαι? Το έλεγα εγώ. Είμαι ο γιος του βασιλιά. Και τώρα στο διατάζω εγώ. Να αφήσεις τη δουλειά σου και να χτίσεις καινούριο στόλο. Για πέρασω χρόνια, για δεν έχω φλουριά να σε πληρώσω. Μη σταματήσεις. Σιδερά τα όπλα. Ξεχάστε το ατομικό συμφέρον. Δουλέψτε για το καλό του τόπου. Το ζητάει η πατρίδα. Θα σας δώσω το παράδειγμα.
τώρα άφοβα, βασιλιά μου. Δεν υπάρχει στρατιώτης, σου λέω. Ούτε για δείγμα. Έλα, έλα, βασιλιά μου, και φάνηκε το κτήμα. Τα σύνορα, αφέντη, το είδαμε. Είναι εντελώς αφύλακτα. Κι αν είναι παγίδα. Λαγόγαρδε, αν πάθω καμιά λαχτάρα, αντί για το χτήμα, θα πας στο μνήμα. Να στείλουμε προσκόπους, αφέντη. Κτενίστε καλά το μέρος μέχρι το ποτάμι. Αγγιέ μου! Σε σπάσει η Αντάνα! Πατέρα, πατέρα, μην κλαις. Τώρα έχουμε ανάγκη από θάρρος και δύναμη. Τώρα ήρθε η ώρα που πρέπει να ενεργήσουμε. Τι προτείνεις? Ό,τι θέλεις εσύ. Σου το είπα, θα κυβερνήσουμε μαζί. Λοιπόν, πατέρα μου και βασιλιά μου, προτείνω. Πρώτον, γενική επιστράτευση. Και δεύτερον, την κορώνα σου, πατέρα. Να τη δώσεις να πουληθεί αμέσως στα ξένα. Όχι, γιέ μου. Μη μου την πάρεις. Μη μου την πουλήσεις. Τι θέλω. Είναι ανάγκη, πατέρα. Συγχώρεσέ με. Έχουμε ανάγκη από φλουριά. Και η κορώνα σου είναι το μόνο πολύτιμο πράγμα στο παλάτι. Ήρθε η ώρα που όλοι πρέπει να κάνουμε θυσίες. Κάνε εσύ αυτήν. Δώσε μου την κορώνα σου, πατέρα. Τη ζητώ στο όνομα της πατρίδος. Ας γίνει έτσι. Ένα παλικάρι ζητώ. Ένα γενναίο που θα περάσει τα σύνορα σαν αστραπή, θα πουλήσει την κορώνα και θα μου φέρει πάση θυσία τα φλουριά. Για χάρη να κοιμηθεί, αφέντη, σου ζητώ να εμπιστευτείς εμένα την κορώνα. Και ή να πετύχω ή να χάσω τη ζωή μου. Φύγε λοιπόν. Πέτα και γύρισε. Ο Θεός μαζί σου. Γρήγορα, το κατάστοιχο του στρατού. Πας μακριά? Ναι. Πολύ μακριά. Και πας έτσι για το κέφι του κράτους? Δηλαδή για τα μαύρα μάτια του βασιλιά μας? Όχι, για τα καστανά του γιού του. Και με τι λοιπόν σε άναψε ο γιώκας του? Με αυτά που είπε. Τον άκουσα, τον είδα και με συγκλώνησε, με συνεπήρε. Και αν μου πει ρίξου στη φωτιά, θα το κάνω. Και τώρα σου είπε ρίξου στις λόγχες και το κάνεις. Ναι. Σαν γυρίσεις, γιατί θα γυρίσεις πιστεύω, θα με βρεις εδώ τριγύρω. Ευχαριστώ πολύ. Στο καλό. Πηγαίνει να φωνάξει άμεσα στον φρούραρχο. Άρρωστος. Με συνάχει στο κρεβάτι. Πίνει φλαμούρι. Ξέρεις που μπορώ να βρω τους γραμμένους στρατιώτες? Δεν υπάρχουν στρατιώτες. Πού είναι ο Κούκος? Παραγιός του Παλωματή. Μα τι λες! Με ποιον άπια πήγε να γίνει παραγιός? Κουκάκης. Παραμάγειρος του Κουκίδη. Που σκότωσε τον Κουκόπουλο να το πάρει το πουκί που είχε κρύψει στην παλάσια του Κουκουβάκια, που κέρδισε 3 τάλια στην ταβέρνα και έφυγε στα ξένα. Πάτσε! Τρέλα! Τρέλα! Δεν αντέχω άλλο! Thank you.
Και πού είναι οι άλλοι στρατώνες? Δεν υπάρχουν στρατώνες. Από πότε έπαψε να υπάρχει στρατός? Δεν έπαψε. Είμαι στρατός και θα πεθάνω στρατός. Μπράβο σου. Ευχαριστώ, αφέντη. Ο βασιλιάς πλήρωνε στρατό. Οι στρατιώτες όμως γίνονταν μάγειροι, παραγοί, κλέφτες, φωνιάδες. Τα φλουριά πήγαιναν στην τσέπη των πανουργάκηδων. Οι αρχιστράτηγοι πουλούσαν τα όπλα και οι στόλαρχοι για λίγο σίδερο ρήμαζαν τα καράβια. Γιατί, γιατί, γιατί! Λοιπόν, δεν βρίσκεται κανένα στο λαό μας που να έχει τη δύναμη να κάνει το καθήκον του ηρωικά. Όταν περάσει η πόρα, έλα να τα πούμε με την ησυχία μας. Δεν ξέρω. Αξίζει άραγε να παλέψω για αυτούς τους ανθρώπους. Να πονώ για αυτόν τον τόπο. Ναι, αξίζει. Αν ήξερες τι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Περιφρονείς το λαό σου, γιατί είναι κλέφτες, δειλοί και αδύναμοι να παλέψουν τη δυστυχία και την αποχάβνωση που υπάρχει. Καθώς όμως εγκαταλείπεις τον αγώνα με τις πρώτες δυσκολίες, καθώς αφήνεις τη θέση σου και δηλιάζεις εμπρός τον κόπο και την ευθύνη, γίνεσαι ίδιος με αυτούς. Ο λαός σου έχει ανάγκη από οδηγό. Μήπως δεν είσαι τόσο δυνατός για να γίνεις αρχηγός? Πρέπει να μείνεις στη θέση σου. Κι αν είναι ανάγκη, να πεθάνεις εκεί. Υπερήφανα. Έτσι εμπνέονται οι λαοί. Αν φύγεις, θα είναι λιποταξία. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου. Τι θα πάρετε? Φέρε μας λίγο κρασί. Κάνε μέσα. Έφτασε. Ήταν τα καλά εκείνα χρόνια που βασίλευε ο συνετός ο πρώτος. Θεός χωρέστο. Ποιος κάθονταν τότε σε ταβέρνες να πίνει? Ποιος αναγκάζει να έρχεσαι τώρα, Γιώργο? Γιατί δεν δουλεύεις τώρα? Βαρέθηκα να δουλεύω άσκοπα. Γεια μας, παιδιά. Δούλεψε λοιπόν για ένα σκοπό. Άμα ήταν να βρίσκα σκοπό, θα καθόμουν εδώ, λες? Ούτε εμείς, γερό κακομοίρη. Δώσε μας λίγο κέρδος και θα δεις με την καρδιά θα δουλέψουμε. Για το κέρδος ή για το σκοπό? Το ίδιο κάνει. Όχι, δεν κάνει το ίδιο. Γιατί όποιος από εσάς θέλει να δουλέψει, εγώ να του δώσω δουλειά. Μα θα είναι για ένα σκοπό μεγάλο και ιερό που δεν αφήνει άμεσα κέρδος. Τι δουλειά μας προτείνεις? Τη δουλειά που έχει χρέος να κάνει κάθε πατριώτης στην ώρα του κινδύνου.
Δηλαδή, να γίνουμε στρατιώτες και να πάμε να σκοτωθούμε για τα αφέντη τα κωδήματα. Όχι, αλλά για την πατρίδα και τον βασιλιά. Δεν μας αφήνεις ήσυχους. Η πατρίδα είναι λέξη και ο βασιλιάς κούτσου. Έτσι, μπράβο μικρέ. Πατρίδα είναι το τόπο σας, Μότι Ιερό. Ο βασιλιάς είναι αρχηγός σας. Ο τόπος είναι σίγουρος. Ο εχθρός δεν περνά το ποτάμι. Αυτοί που είναι από την άλλη μεριά, ας μοιάστούν για τον εαυτό τους. Γεια σου, Λεβέντη μικρέ, μια χαρά το λες. Γεια δες, αρχηγό. Κρυμμένος πίσω από τα παράθυρα, θα μας πάει στον πόλεμο. Και χωρίς όπλα. Αυτό είναι πιο ωραίο. Βγει ο βασιλιάς πρώτος. Να μας δείξει πώς πολεμάνε. Ναι, καλά τα λες. Μπράβο, καλά τα λες. Γεια μας. Μπράβο, πρώτος. Ναι, ας βγει ο βασιλιάς και εγώ θα του φτιάξω όπλα. Γεροκακομήρη, έχω τον λόγο σου. Ο βασιλιάς γέρασε και δεν αντέχει τον κόπο. Μα ο γιος του θα βγει. Θα του φτιάξει όπλα. Μπράβο. Ας βγει το βασιλόπουλο και εγώ θα του φτιάξω όπλα. Ας βγει το βασιλόπουλο και όλοι θα τον ακολουθήσουν. Ναι, 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 όλοι, 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 όλοι. Σου το έλεγε που είπες αν έλθει η ώρα. Ο αδερφός σου ετοιμάζει τα όπλα που χρειάζεται το βασιλόπουλο. Θα τον βοηθήσεις. Μιλάς σοβαρά. Σοβαρά δεν γίνεται. Όποτε θέλεις εσύ πέρα από το σπίτι να βεβαιωθείς. Σήμερα όλοι το μεσημέρι στο στρατάνες για να μαζέψουμε στρατά! Σήμερα στο μεσημέρι στο στρατάνες για να ζητήσουμε στρατά! Καλά μικρή, έρχομαι. Ο Θανούλης, ζητιανόπεδο. Δούλεψε με την ψυχή του σήμερα. Έβγαλε τίμια το ψωμί του. Μπράβο, ωραία. Φεύγω τώρα. Αφέντη, μην ανακοιμηθείς στο κρεβάτι μου απόψε. Πρέπει να γυρίσω στο παλάτι. Έζωσε το σπαθάκι σου, μικρό μου αετόπουλο. Αξικό βασιλόπουλο, έζωσε το σπαθί σου. Έζωσε το σπαθάκι σου, μικρό μου αετόπουλο. Καλημέρα Μαρία. Καλημέρα κορίτσια. Καλημέρα Φέρι. Φρονίσαμε. Είμαστε έτοιμοι, Αφέντη. Τόσο κόσμο περιμένουμε. Βέβαια. Το κυνήγι θα το φέρει σε λίγο πολύ καρπό. Εντάξει, Αφέντη. Α, σήμερα θα φάμε βασιλικά. Σας αξίζει. Και με το παραπάνω. Και εσύ, Αφέντη, αξίζεις για όλα. Τι τρέχει σιδερά. Κλεφτρόνια! Πήγα να κλέψουν το καροτσάκι του Θανούλη. Κάπου σε ξέρω εσένα. Εσένα φυσικά. Το ρολόι μου! Πώς βρέθηκες αυτόν τον τσέπη? Αγαπάει Θεός τον κλέφτη, αλλά αγαπάει και τον οικοκύρη σιδερά μου. Θα σου εξηγήσω μετά. Φέρε το σκηνή. Αυτή είναι η ζαριά, ρε παιδί μου. Παντριώτη! Βγήκε ο γιος του βασιλιά! Μου δίνεις τα κλειδιά. Ορίστε. Γιατί το εξητεμενάδε? Ποιος είναι αυτός?
Δεν ξέρω. Ξέρω όμως πως υποχρέωσε το λεγόκαρδο να βγάλει το σιδεράτη φυλακή. Ήμουν εδώ. Σώπα. Κανάς παλατσιανός θα είναι. Δεν νομίζω. Παλατσιανός ήταν εκείνος που ζήτησε την καταδίκη του σιδερά. Πουλημένος στους παλατσιανούς ήταν λαγόκαρδος. Το έσχος της δικαιοσύνης. Μα τούτος να τον έβλεπες με το καμουτσίκι έφερε το λαγόκαρδο. Με το καμουτσίκι. Το πιτσιρικό φοβέριξε τον αύριο και διώξε τον. Μα μένει το ποτάμι! Πώς θα το περάσουμε! Στα όπλα! Στα όπλα! Μα δεν έχουμε όπλα! Πιάστε ό,τι παυτερό έχετε και ακολουθήστε με! Και ποιος θα μας οδηγήσει! Εγώ! Εγώ είμαι το Βασιλόπουλο! Όλα γίνηκαν ρημαδιό, μας κλέψαν τη χαρά μας. Απ' όλα όμως πιο πικρό ντροπιάσαν τη γενιά μας. Έλα, έλα, μη φοβάστε. Γλιτώσαν, ναι. Γλιτώσαν. Ας πάνε να τα κάψουν όλα τώρα. Τι κάνεις εκεί, τρελάθηκες. Για τη σαβούρα σου σε τσούζι. Η πατρίδα ασκαεί. Το Μάρι. Μας ακούν και τα παιδιά, χαμένε άνθρωπε! Δεν θέλω! Νίκολα! Αργότερα θα πάμε, δεν θέλω τώρα! Δεν θέλω, σε παρακαλώ, σε παρακαλώ! Εκεί εσύ, τι πάρνεσαι και χαζεύεις! Άντε, τελειώνετε! Πρέπει να φύγουμε! Αργότερα! Νίκολα! Δεν θέλω να πάμε, πρέπει να φύγουμε! Αργότερα! Έλα! Πάρτε τα παόλα! Μην κλαις, κυρία Βασιλοπούλα μου. Αχ, γε μου, πού γυρνάς, τέτοιες ώρες βρίσκεις να ξεπορτήσεις. Και μας αφήνεις όλα μόνο που θα φύγουμε στα ξένα. Ποιος μιλάει για αυτό δυο. Όλος ο κόσμος φεύγει, θα φύγουμε κι εμείς. Δεν έχει να κουνηθεί κανείς. Δεν θα μας εμποδίσεις βέβαια εσύ. Σκασμός! Οι γυναίκες στα δωμάτια σας. Πατέρα, εσύ μαζί μου. Είναι ανάγκη να παρουσιαστείς στο λαό. Πού να παρουσιαστώ, λέει. Αφέντη! Αφέντη! Ο έχθρος καίει τη χώρα δίκρυ στο ποτάμι. Ο κόσμος φωνάζει και βρίζει που δεν βγαίνει να τους οδηγήσεις. Ο έχθρος προχωρεί, κοντεύει στο ποτάμι. Τόσο το καλύτερο. Γε μου, τι λες! Χάνουμε το μισό βασίλειο! Τόσο το καλύτερο. Τώρα φτάνει το χτένι στον κόμπο. Τώρα νιώθουμε. Μας καίει. Μα το κράτος χάνει και σηκώθηκε επανάσταση στη χώρα. Το έθνος ζει. Το έθνος ξυπνά επιτέλους. Και σύσσωμο θα σηκωθεί να πλακώσει τους εχθρούς που ποδοπατούν τη χώρα του. Περιμένετε μαζεμένοι εδώ όταν ο εχθρός ρημάζει τη χώρα. Κάντε καρδιά, παιδιά, και ακολουθήστε με. Μαζί θα νικήσουμε τον εχθρό. Δεν έχουμε στρατό. Στρατός είστε εσείς. Που τον γυρεύετε το στρατό όταν είστε όλοι εδώ.
Δεν έχουμε αρχηγό! Πού είναι ο βασιλιάς! Δείχτε μας το βασιλιά! Σκάστε επιτέλους για να ακούσουμε! Αρχηγό έχετε! Ο βασιλιάς σας είναι εδώ! Αναγνωρίστε τον! Δεν τον αναγνωρίζετε γιατί πούλησε το στέμα. Για να σας δώσει όπλα. Ζήτω ο βασιλιάς! Ζήτω ο βασιλιάς! Ζήτω ο βασιλιάς! Κάτω 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 βασιλιάς! Όπλα! 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 Σαν δεν έχουν όπλα φυγούν από τους εχθρούς και τα παίρνουν τα παλικάρια. Και τα χτυπούν γέρους. Γεια σου, Λεβεντιά μου! Εδώ στο ποτάμι! Ακολουθήστε με! Τα κατάφερες! Ευχαριστώ! Χάρη σε σένα, θα ξαναδώ τα φωτεινά μάτια του Βασιλόπουλου. Μην παινιέσαι, δεν τα είδες ακόμα. Ό,τι και να γίνει, ένας από εμάς πρέπει να φτάσει. Ακούς μου χέρι. Η ζώνη μου πρέπει να φτάσει στα χέρια του Βασιλόπουλου. Τότε ακούμπα την καλύτερα στη Φελούκα. Εσύ και εγώ μπορεί να μην φτάσουμε, αλλά αυτή θα φτάσει. Τώρα θα αρχίσει το πανηγύρι. Μονοχέρι! Παρόν! Μονοχέρι! Μείνετε εδώ κρυμμένοι, μη μας δουν οι εχθροί. Σε λίγο θα μας φέρουν και τα όπλα. Εσένα ζήτησε, αφέτη. Νερό! Φέρτε νερό! Γιατί? Θα ζήσει! Πρέπει να ζήσει! Πολύ γρήγορα μ' ακούς! Μίλησέ μου! Στρατιώτες,
παλικάρι αυθόρμητα έδωσε τη ζωή του για την πατρίδα και σας έδειξε τον δρόμο για τη δόξα. Απόψε ζητώ από τον καθένα σας να κάνει την ίδια θυσία. Είτε στο θάνατο σας πάω, είτε στη νίκη. Πατριώτες, χαιρετήστε τον πρώτο μάρτυρα. Πρωτομάστορη, πώς δεν το είχα σκεφτεί νωρίτερα. Να είχαμε κάνει μια πρόχειρη γέφυρα. Μην νοιάζεσαι, αφέντη. Σου έχω καλύτερη λύση. Δηλαδή? Να είναι καλά ο Μονοχέρης. Σοφός άνθρωπος. Σωστός πατριώτης. Πρωτομάστορη, σαν γυρίσει ο Μονοχέρης θέλω να το δω. Δεν νομίζω να γυρίσει, αφέντη.
Εσύ εδώ. Χωρί φυλακά. Βασιλόπουλο. Ξέχνα τα άλλα. Και συγχώραμε. Μου έσωσες τη ζωή. Σου φίλο. Και εσύ. Με έμαθες να ζω. Κύριε Λαγόκαρδε, μπορείς να μας εξηγήσεις πώς βρέθηκες εδώ? Αχ, αφέντη μου, να ήξερες τι τράβηξα. Ήμουν αχμάλωτος στα χέρια του εχθρού. Τόσες μέρες το έσκασα. Ο Θεός με λυπήθηκε, αφέντη μου, και σε έβγαλε νικητή και με έσωσες. Ο Θεός με λυπήθηκε. Το αναγνωρίζεις αυτό? Συγχώραμε, αφέντη μου. Λυπήσουμε. Λαγόκαρδε, επρόδωσες την πατρίδα. Λυπήσουμε. Συγχώρεση. Η πατρίδα σε καταδικάζει. Κάτσε το χρέος. Λυπήσουμε. Μια στιγμή. Και αυτό είναι καντολάκι. Ξέρεις εσύ. Μα τον ζαμροφυλάκι ήταν άδειο. Εσύ πάντως πήγες για να κλέψεις. Όχι εδώ. Μακριά από τον τόπο των ηρώων. Πατέρα μου, Πατέρα όλων των ανθρώπων, δοξασμένο το όνομά Σου, Κύριε Ιησού Χριστέ μου. Σε ευχαριστούμε για τη νίκη που μας χάρισες. Αγόρι μου! Καλά είμαι, μάνα. Καλά.
Πατέρα, νικήσαμε. Το βασίλειο σώθηκε. Και εσύ, πληγώθηκες, παιδί μου. Πατέρα, έδωσαν τη ζωή τους για να σωθεί ο γιος σου. Πάλεψαν με εργαλεία αντί για όπλα. Μυστικοί, κουρασμένοι. Μα ως το θάνατο αφοσιωμένοι. Εσύ τους έκανες τέτοιους. Είσαι άξιος να κυβερνήσεις. Να σε κάνω εσένα βασιλιά. Τι τρέχει, Πολύκαρπε? Αφέντη, οι στρατιώτες πεινούν. Πήγαμε στον μπακάλι της πλατείας να ζητήσουμε ελιές και κουκιά, μα δεν θέλει να δώσει τίποτα χωρίς πληρωμή. Κερδοσκοπία! Αθλειότητα! Ακόμη και τούτη την ώρα. Να φάνε οι στρατιώτες όσο θέλουν. Πού τα βρήκες? Στείλε γλίγορα να αγοράσουν φαγητό για όλους. Αυτά τα φλουριά είναι ιερά. Βαμμένα με αίμα. Εξάλλου δεν έφυγε κι ας μη φαίνεται. Με αυτά τα φλουριά θα κάνουμε κάστρα. Στρατό. Θα δουλέψουμε τη γη. Για λίγα χρόνια όλος ο λαός και εμείς πρώτοι θα ζήσουμε λιτά. Μέχρι να σταθούμε στα πόδια μας ξανά. Συγγνώμη, λαέ μου. Συγγνώμη, αδελφέ μου. Συγχώρεσέ μας. Σου οφείλουμε πολλά. Σαν το ποτάμι κυλάει και φεύγει η ζωή, αφέντη. Να την ζήσουμε καλά. Εσύ ο βασιλιάς, τη χώρα κυβερνάει. Ας τον εχαρίσει ο Θεός, αυτός να τον αυλογάει. Αχ, σήκω βασιλό, σώσε το σπαθί σου και σώσε το σπαθάκι σου, μικρό μου αετό πουλό. Αχ, σήκω βασιλόπουλο και σώσε το σπαθί σου και σώσε το σπαθάκι. Θέλουμε το Βασιλόπουλο. Περάστε. Ζητώ το Βασιλόπουλο. Σε ακούω. Άρχοντά μου, ο θείος σου ο βασιλιάς με έστειλε να σε πω να έρθεις μαζί μου, γιατί θέλει να σε στεφανώσει με την κόρη του τη Βασιλοπούλα. Πες του άρχοντά σου πως προστάγες δεν δέχομαι. Εγώ δεν θα έρθω.
Εσύ όμως δεν θέλω να φύγεις με άδεια χέρια. Πολύκαρπε, πριν 3 χρόνια ο βασιλιάς σου έκανε ένα δώρο στον πατέρα μου. Τότε δεν ήμασταν σε θέση να το ανταποδώσουμε την ευγένεια. Πήγαινε. Η κορώνα του πατέρα! Πού τη βρήκες? Αφέντη, ίσως αποτύχει ή κάτι άλλο. Ο αγοραστής της κορώνας σας είναι φίλος του βασιλιά μου. Σας την επιστρέφει με αγάπη και ζητά τη συμμαχία σας. Και κάτι ακόμα, αφέντη. Δέξου σαν δώρο τα 2 πανέμορφα άλογα για να καλπάζεις σαν αστραπή στα ωραία όνειρά σου. Ευχαριστώ το βασιλιά σου και εξάδερφο του πατέρα μου για τα δώρα του. Και εσένα για την ευγένεια της ψυχής σου που μαρτυρούν τα λόγια σου. Για την ώρα δεν έχω κάτι πολύτιμο να του στείλω. Ας είναι όμως αυτά τα αγριοπερίστερα σύμβολο ειρήνης, φιλίας και συμμαχίας. Στο καλό. Πατέρα μου και βασιλιά μου, σου πήρα μια μέρα το στέμα σου που το έθνος ζητούσε από όλους μας θυσίες. Σήμερα το έθνος σηκώνει κεφάλι. Έγινε δυνατό. Και με τη δύναμη του επιβάλλει σεβασμό στους εχθρούς. Πάρε πίσω το στέμα σου, βασιλιά μου. Το έθνος σου το χαρίζει. Βρήκες! Δώρο του εξαδέρφου βασιλιά. Με την πίστη, την επιμονή και τον κόπο σου κατόρθωσες να αναστήσεις ετούτο το βασίλειο. Σου αξίζει. Τώρα είσαι ικανός να κυβερνήσεις μόνος σου το βασίλειο. Να ζήσεις, να δοξάσεις το έθνος μας. Ζήτος είναι τόσο δεύτερος. Ζήτος. Ετελείωσε, συν Θεό, η αποστολή εμού, του ταπεινού βασιλείου, πρώτου υπασπιστού, του μεγάλου βασιλέως, συνετού του πρώτου. Την υπόσχεσή μου εις αυτόν, να είμαι η σκιά του εγγονού του, νυν συνετού του δευτέρου, και να του παραδώσω το κλειδί του μυστικού θησαυροφυλακίου του παλατιού, την εκράτησα με αυτοθυσία.
Λάκη! Πάμε, αφέντη. Σειρά μου τώρα, αφέντη, να ζητήσω. Θέλω να μείνει για πάντα ο ρόλος μου κρυφός. Σας ψυχάς των εξημών μεταστάτων δούλων αυτού, πάνω των ηρωικώς αγωνισαμένων και ενδόξους ενθάδε πεσόντων αδερφών ημών, εν σκηνές δικαίων τάξε, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε λεήσε και σώσε ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία η μνήμη ημών, αξιωμακάριστη και ύμνηστη αδερφή ημών. Αιωνία η μνήμη, αιωνία. Τον αφανή ήρωα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν γύρισε ποτέ ο μονοχέρης, αφέντη. Μπορεί να πήγε στα ξένα. Όπως τόσοι άλλοι. Εγώ είμαι σίγουρος πως δεν πήγε. Thank you.
Βασιλόπουλο και ζώσε το σπαθί σου. Και ζώσε το σπαθάκι σου, μικρό μου αετόπουλο. Βάξικο Βασιλόπουλο και ζώσε το σπαθί σου. Έζωσε το σπαθάκι σου, μικρό μου αετό. Έζωσε το σπαθάκι σου, μικρό μου αγαπητό.